ουσιαστικά έχουν πρωτοπορήσει σαν κόμμα και σε σχέση με όσα γίνονται το τελευταίο καιρό στην ποσόστοση των γυναικών. Το ψηφοδέλτιο παρτίζεται ουσιαστικά κατά το ίμιση από γυναίκες και το υπόλοιπο από άντρες. Είναι σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα μια πρωτοπόρα κίνηση την οποία έχουμε αγκαλιάσει ήδη εδώ και καιρό από το καταστατικό μας. Το ψηφοδέλτιο είναι ανανεωμένο κατά 2/3 από τους 6 υποψηφίους, μόνο οι 2 κατά το παρελθόν έχουν λάβει μέρος σε βουλευτικές εκλογές. Βέβαια, ήδη ήταν στο παρελθόν και βουλευτές, έχουν θητεύσει στο Κοινοβούλιο ο Νίκος Μιχαλάκης και η Χρυσούλα Κατσαβριά στις προηγούμενες συνόδους της Βουλής. Έχουμε χρόνο να κάνουμε κριτική και θα την κάνουμε πολύ αυστηρά αυτό το διάστημα. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου και λόγω της ηλικίας μου να μπούμε όλοι νοητά, όσοι είμαστε εδώ και όσοι μας ακούνε, στο σπίτι ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου ζευγαριού που αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό από προβλήματα, ένα σωρό από λογαριασμούς. Και αλήθεια, με τι έσοδα, με τι μισθό μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος που έχει όνειρα, φιλοδοξίες και όρεξη για τη ζωή, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των καυσίμων, του σούπερ μάρκετ, ακόμα και της δημιουργίας μιας οικογένειας. Η ζωή δεν βγαίνει έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, έχει ένα σχέδιο σωστά και ορθά καταρτισμένο για αύξηση μισθών, μείωση τιμών, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και βεβαίως για ένα αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Έχουμε γνώση για τα λάθη μας, αλλά και πείσμα για μια καλύτερη ζωή. Σας είπα και πριν ότι η ζωή δεν βγαίνει. Και όσο δεν βγαίνει η ζωή, όσο δεν βγαίνει η κοινωνία, δεν πρόκειται να ξαναβγεί και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά, ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας είναι μαζί μας, τα στηρίζει. Θα στηρίξει και μια αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα χρηματοδοτήσει όλα τα έργα τα οποία θέλουν κάποιοι νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι να τα υλοποιήσουν. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θεωρώ ότι αν καταφέρουμε στην Καρδίτσα να αναπτύσσουμε τον προηγούμενο τομέα, αυτός ο νομός έχει μέλλον. Γι' αυτό καλούμε σήμερα όλο τον κόσμο της Καρδίτσας να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδική Συμμαχία στις 21 του Μάη, να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Υπουργό και όλοι μαζί, ενωμένοι, ας πάμε σε μια μεγάλη νίκη στις 21 του Μάη. Ευχαριστώ. Σαν ενεργή πολίτης της Καρδίτσας, του τόπου που γεννήθηκα, εργάζομαι και μεγάλωσα τα παιδιά μου μέσα από κοινούς αγώνες και συλλογικές αξίες και δράσεις, αγωνίζομαι καθημερινά να φανώ χρήσιμη στον τόπο. Ως κόρη αγροτών γεννήθηκα και μεγάλωσα στο χωριό. Ως εργαζόμενη επί δεκαετίες στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και μέσα από την πρωτοπόρα δράση του Δικτύου των Παιδικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Καρδίτσας, αλλά και ως Δημοτική Σύμβουλος των Δήμων Ταμασίου και Σοφάδων, ως ενεργό μέλος πολλών φορέων και συλλόγων του νομού, αλλά και ως πρώην βουλευτής Καρδίτσας, είμαι πάντα παρούσα και στην πρώτη γραμμή. Με εμπειρία, οριμότητα και γνώση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων του διαχρονικά αδικημένου νομού μας, μπορώ και δεσμεύομαι να συμβάλλω στην προώθηση θεμάτων και στην επίλυση προβλημάτων. Στις 21 Μαΐου, ο λαός μας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει να δώσουμε απάντηση σε έναν κοινό αγώνα αρχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και μπορεί να το υλοποιήσει. Υπόσχομαι να είμαι η φωνή σας και μαζί να αγωνιστούμε για να δώσουμε ελπίδα και μέλλον στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας και στον τόπο μας. Επέλεξα να παραμείνω στη χώρα μου και στον τόπο μου, την Καρδίτσα, για να δημιουργήσω καλύτερες συνθήκες για τη γενιά μου και τα παιδιά μας. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά τα προβλήματα της πόλης μας, της Καρδίτσας, καθώς ζω εδώ και είμαι ένας και μία από εσάς. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής είναι σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για τον νομό μας. Απαραίτητη είναι και η βελτίωση της καθημερινότητάς μας με έργα υποδομής, καθώς και η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Η ανάδειξη των πολιτισμικών, ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων
η διεκδίκηση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής θα καταστήσουν τον νομό μας, την καρδιά της Ελλάδας, πόλο έλξης τουριστών και κίνητρο νέων επαγγελματιών και νέων επιστημόνων να επιστρέψουν στην πόλη, να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν, απολαμβάνοντας ποιότητα ζωής με χαμηλό κόστος. Το επιφυλικό κράτος και αυτό αποκαλούμενοι άριστοι απέτυχαν πλήρως με τις πολιτικές τους να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού μας. Αλλά ούτε αυτό ήταν στις προθέσεις τους. Οι πολιτικές αυτές όξυναν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, μεγάλωσε η φτώχεια, οι μισθοί έχασαν από 7 έως 12% της αγοραστικής δύναμης και η ζωή των οικογενειών έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Δυστυχώς η κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης είναι ένα χρέος αυξημένο κατά 40 δις από το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε άφησε πλεόνασμα 37 δις τη τετραετία που κυβέρνησε και το ισοζύγιο πληρωμών κατά πολύ ελλειμματικό. Ήταν αυτές οι ίδιες συνθήκες που μας οδήγησαν στα μνημόνια, άρα βρισκόμαστε πάλι προς το χείλος του γκρεμού. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και καινούριο παραγωγικό μοντέλο από μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας από την επόμενη μέρα των εκλογών, που θα προστατεύσει την κοινωνία από την εσχροκέρδεια, από την τραπεζική αυθαιρεσία, από τα funds που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, από τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας χωρίς την δέσμευση των μνημονίων. Είναι σημαντικό αυτό. Είμαστε πιο όριμοι, πιο έμπειροι, αλλά και πιο αποφασισμένοι για δικαιοσύνη παντού. Για τον νομό της Καρδίτσας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά εμένα και την ηλικιακή ομάδα και στην οποία απευθύνομαι γιατί ανήκω πρωταρχικά, προσωπικός στόχος είναι να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στον νομό, στον τόπο τους, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλά και τα κίνητρα ώστε να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν. Όλοι είδαμε τη δυναμική της πόλης και του νομού τις ημέρες του Πάσχα. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, όμως χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να δημιουργήσουν μια άλλη Ελλάδα, αρκεί να μην πάνε σε 30 επιλεκτές εταιρείες και οικογένειες. Τρία πράγματα επιγραμματικά για τον νομό της Καρδίτσας. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό του μοντέλου ανάπτυξης με κορμό το πρωτογενή τομέα, αλλά σε συνδυασμό και με ειδικά προγράμματα επενδύσεων και για τον τουρισμό και για τα έργα υποδομής, ώστε να προσελκύσουμε χρήματα και κονδύλια όχι μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά επενδύσεων, τουρισμού και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Ενεργειακή αναβάθμιση του νομού με ενεργειακές κοινότητες που είναι το μέλλον και σαφή στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Νοσοκομείου της Καρδίτσας, αλλά και της δημόσιας παιδείας, ώστε να μην κλείνουν τα χωριά σε κάθε δήμο και, και στην πόλη. Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνω. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό και λιτουφόρο αγώνα να έχουμε και θα νικήσουμε.